Τι έκαναν λοιπόν. Άρχισαν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι φίλοι μας να βομβαρδίζουν με μηνύματα και διαδείγματα τον Όθωνα. Να ζητά δηλαδή την απόσυση των ελληνικών δυνάμεων από την Ήπειρο. Ακούστε τώρα, οι σύμμαχοί μας. Ενώ οι Έλληνες απελευθερώνουν εδάφη, δίνουν μάχη για να απελευθερώσουν και άλλη Ελλάδα, οι σύμμαχοί μας, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, για τα λέμε όλα, όχι ιστορία επιτέλους. Γι' αυτό λένε κοινά συμφέροντα ιστορία. Τώρα με τη Γαλλία λέω ότι πρέπει να κάνουμε φιλία, είναι κοινά τα συμφέροντά μας, κοινή επιδιώξη μας, πρέπει να κάνουμε συμφωνία μαζί, το λέω. Γιατί είναι κοινά τα συμφέροντα. Επειδή λοιπόν τα διαλύματα αυτά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, ακούστε τι κάνουν οι αλήτες, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι. 1853-54. 12 Μαΐου του 54, ο γαλλικός στρατός αποβιβάζεται στον Πειραιά. Και ακολούθως έρχεται ο Βρετανικός. Δηλαδή αποβιβάζονται σε ελεύθερη Ελλάδα. Εισβάλλουν. Υπό την πίεση των όπλων λοιπόν, ο Όθωνας αναγκάζεται να διακηρύξει την ουδετερότητα της Ελλάδος στον Κρημαϊκό πόλεμο. Με το μαχαίρι στο λαιμό. Εδώ. Με το μαχαίρι στο λαιμό τον είχα τον Όθωνα. Απάλλαξε από τα καθήκοντά του την κυβέρνηση του Αντωνίου Κριεζή, δηλαδή του λένε έψαχνε έναν τράγο από την Πομπέο. Το βρήκε. Αυτός είναι ο Κριεζής. Όρισε νέα διεύθυνση, νέα υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, τον δυτικό δούλο, τον κλέφτη, τον απατεώνα. Που κατέκλεψε τα ταμεία από τα δάνεια, τα αγγλικά δάνεια. Αυτό τον απατεώνα που τον έχουν και οδού στην Ελλάδα. Πολιτικός απατεώνας. Μαζί με τον Κουντουριώτη, τον τότε, το 21 και μετά. Άλλος απατεώνας. Κατέφαγαν τα δάνεια. Τι έκαναν οι Άγγλοι λοιπόν, έβαλαν τον δούλο τους πρωθυπουργό. Αυτό τον τύπο. Τι κάναν και οι Γάλλοι. Με απέτηση λοιπόν των Γάλλων, υπουργός εξωτερικών μπαίνει ο Δημήτριος Καλλέργης. Ο γνωστός, γαλλόφωνο κι αυτός. Γιατί ήταν γαλλοϊπίκος. Η κυβέρνηση λοιπόν Μαυροκορδάτου, γνωστή ως Υπουργείο Κατοχής. Κατοχής θα παραμείνει στην εξουσία μέχρι το 55 το Σεπτέμβριο, δηλαδή τέλη Σεπτεμβρίου. Θέλω να καταλάβετε ότι μας μισούν οι Δυτικοί, καταλάβετε το. Δεν μας συμπαθούν. Δεν μας θέλουν, πως το λένε, αιώνες τώρα. Μα χρησιμοποιούν συνεχώς. Η κατοχή των Αγγλογάλων αρχικά περιορίστηκε, λέει, μόνο στον Πειραιά. Ναι, εκεί, στον Πειραιά ήταν εκεί το λιμάνι. Αλλά λόγω του αθυγινού κλίματος του Λεπινίου της Αθήνας είχε έλειξε το έργο. Ο Πειραιάς δεν είναι όπως είναι σήμερα. Στο δέλτα του Φαρέρου κάτω δηλαδή είχε έλειξε όλη η περιοχή. Έλος ήταν. Άρχισε να φεύγουν από εκεί και να επεκτείνονται το καλοκαίρι του 54 ώστε να πατήσει και την Πεντέλη. Φτάσαμε την Πεντέλη. Δεν υπήρχε ανεξαρτία η Ελλάδα τότε. Στρατός κατοχής. Κανονικός. Μέχρι την Πεντέλη. Οι ξένοι στρατιωτικοί αναμίχθηκαν στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα. Έκαναν ό,τι γουστάρισαν. Απειλούσαν υπουργούς, βουλευτές. Τα αγγλογαλλικά στρατεύματα θα αναχωρήσουν τελικά από την Ελλάδα 15 Φεβρουαρίου του 57. Είχε λήξει ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Είχε λήξει ο Κρημαϊκός πόλεμος. Αυτοί παρέμειναν εδώ. Ακούστε εδώ για να τα λέμε όλα. Και να τα πω όλα τώρα. Πρέπει να καταλάβετε ένα πράγμα. Το ίδιο εγκληματικό λάθος έκανε η Ελλάδα και μετά το 1917. Έστειλε στρατό στην Κρυμαία. Τι δουλειά είχα εγώ εκεί. Τι δουλειά είχα στην Κρυμαία με τις Έλλους. Για πείτε μου. Σφαγιάστηκαν Έλληνες. Επειδή ήθελαν τότε οι Δυτικοί να μην ευδοκιμήσει ο πολσεβικισμός. Δεν στέλναν αυτοί στρατό όμως, έστειλαν οι Έλληνες. Οι περισσότεροι στρατιωτικοί στην Κρυμαία που σπάχτηκαν Έλληνες ήταν. Και μετά οι Πολσεβίκοι βρήκαν ευκαιρία, εχθρός η Ελλάδα, βοήθησαν τον Κεμάλ. Αλλά και οι φίλοι Γάλλοι και Άγγλοι και Ιταλοί τη Αντάν βοήθησαν πάλι τον Κεμάλ. Όλοι βοήθησαν τον Κεμάλ για να σπάξουν τους Έλληνες. Μόνοι είμαστε, μόνοι ήμασταν, μόνοι θα είμαστε. Καταλάβατε. Και η Κρυμαία, σας το λέω τώρα για να το συνδέσω, θα είναι η αρχή του τέλους της τουρκο-ρωσικής, όπως λένε κάποιοι, φιλίας. Έβλεπα τον κορίτσι στο Sky. Αν βλέπατε τον Κωστίδη και τον οικονόμου, όπως το λένε αυτόν, πώς τα άλλαξαν πρωί-πρωί, δεν ξέρω πώς το είδατε. Να λένε δηλαδή, να η Τουρκία τα βρίσκει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τουρκία τα βρίσκει με τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί ζητούν τον έλεγχο των S-400. Αυτό να το κάνουν βέβαια, είναι θεία πολέμου και τη Ρωσία.
αν ο Ερντογάν αποδεχθεί την πρόταση των Αμερικανών να παραδώσει τους S-400 στους Αμερικανούς, είναι πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Γιατί δίνουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία. Και αυτό δεν το θέλουν οι Ρώσοι, είναι δεδομένο. Και θα σας πω το εξής. Πόσο εύκολα τα αλλάζουν τώρα και αρχίζουν στο Sky. Ναι, ξέρετε, αν τα βρει ο Ερντογάν με την Αμερική, με την Γαλλία, τότε τι μπορεί να γίνει. Τι μπορεί να γίνει, βρε Αδάης. Οι πράκτορες των Αμερικανικών κέντρων και συγκρότων και τουρκικών. Τι μπορεί να γίνει. Να σας πω εγώ, να χαθεί το μισό Αιγαίο. Αυτό θα γίνει. Αν τα βρούμε τους Αμερικανούς, εκεί τελειώσαμε. Και επειδή έλεγα εγώ το παρελθόν, ευτυχώς υπάρχει ο Ερντογάν. Θυμάμαι στο Skype πριν κανένα χρόνο, μεγάλα λούστα εξαμάξι. Πολιτικός αρχηγός να λέει, ευτυχώς υπάρχει ο Ερντογάν. Και βγαίνει ο Συρίγος σήμερα, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, είναι υπουργός παιδείας ο άνθρωπος. Αλλά βγαίνει και μιλάει για την Τουρκία. Δεν το καταλαβαίνει. Ο υπουργός παιδείας να μιλάει για την Τουρκία. Εντάξει. Και λέει, ευτυχώς υπάρχει ο Ερντογάν ακόμη και τώρα και μας βοηθάει, λέει, για αυτά τις φυλακές που κάνει. Ο Αντάργα πριν ένα χρόνο στην Βουλή έβγαινε ο Σκάι και με έβρισε. Ότι ευτυχώς υπάρχει ο Ερντογάν, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο τα βλέπουμε. Τι μπορεί να συμβεί λοιπόν. Το εφιαλτικό σενάριο του Ερντογάν. Να κάνει ένα βήμα πίσω και να κολλήσει πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να είστε βέβαιοι ότι τα ψωμιά της Τουρκίας μετά είναι λίγα. Για το δικό του συμφέρον. Οι Ρώσοι θα αντιδράσουν, δεδομένο. Πείτε ό,τι θέλετε, θα αντιδράσουν γιατί δεν μπορούν να στιμωχτούν περαιτέρω. Δεν γίνεται. Διότι αν περάσει τη σφαίρα και επανέλθει η Τουρκία στην αμερικανική σφαίρα επιρροής, τότε η κάθοδος των Ρώσων προς το Αιγαίο και τη Μεσόγειο δυσκολεύει πάρα πολύ. Τόσο πολύ όσο δεν φαντάζεστε. Και τα ζωτικά συμφέροντα των Ρώσων στο Αιγαίο είναι συνδεδεμένα με την ίδια την ύπαρξή της. Αιγαίο και Μεσόγειο. Χωρίς, πάει να τόση πόλεμη ρε παιδιά. Η ρωσοτουρκική πόλεμη γι' αυτό γινόταν. Για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας και της προεκτάσεως του εμπορίου προς το Αιγαίο, Μεσόγειο, Σουέζ, τώρα κτλ. Δεν θα σας λέω κάτι που δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, με βάση τη λογική, η μοναδική χώρα που μπορεί να διαλύσει την Τουρκία είναι η Ρωσία, κανένας άλλος. Κανείς άλλος. Γιατί οι Αμερικανοί δεν θέλουν να διαλυθεί η Τουρκία. Διότι σκεφτείτε, αν διαλυθεί η Τουρκία, τι γίνεται. Για πείτε μου τι μπορεί να γίνει. Να σας πω εγώ. Ο εχθρός των Αμερικανών, ο Άσαντ, να μεγαλώσει έτσι περαιτέρω προς τα βόρεια. Ο μη φίλος των Αμερικανών, η Ελλάς, γιατί δεν είμαστε φιλική χώρα. Αφήστε τα παιδιά που λένε. Μας έχουν για αδέσποτα, για οικόσιτα. Μας φέρονται σαν οικόσιτα. Σήκω τζάκ, κάτσε τζάκ μας έχουν. Όλους τους πολιτικούς. Όλους. Σήκω τζάκ, σηκώνανε το τζάκ στα δύο πόδια, κουνάκι τη γουρά. Έτσι είναι οι Έλληνες πολιτικοί. Δυστυχώς, χρόνια τώρα. Τι φοβούνται λοιπόν, η τυχόν διάλυση της Γιουγκοσλαβίας μην επιφέρει περαιτέρω μεγέθυνση της χώρας μας, της Ελλάδος. Και τότε η Ελλάδα γίνει αυτό που λέγαμε κατά παρελθόν, η Ελλάδα των τριών υπήρων και των πέντε θαλασσών κτλ. Αυτό δεν θέλουν οι Αμερικανοί. Φαντάζεστε την Ελλάδα να επεκτείνεται στην Ανατολική μας Τράκη. Το σκέφτεστε αυτό. Γιατί αν διαλυθεί η Τουρκία, κάποιοι θα αποφοηθούν. Θα γίνει και το κουρδικό κράτος και τέλειωσε η ιστορία. Αυτά βέβαια είναι πολλά από τα οποία είχαν προορίσει, προβλέψει οι Άγιοι Γέροντες, οι Γέροντες του Αγίου Όρους. Δεν κάτι τα λέω εγώ τώρα. Αλλά και νομοτελειακά να το δείτε, δηλαδή ο Άγιος Πάης, ο Κρεμός Εντολός, τα έχουν πει αυτά. Και νομοτελειακά να το δείτε, απλά γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, φαίνεται, μιλάει μόνο το θέμα. Ότι δηλαδή, εάν η Τουρκία συρθεί πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι τελειωμένη. Όχι η Τουρκία. Τελειωμένη η κατάσταση. Θα μπουκάρουν οι Ρώσοι, θα βρουν τρόπο, δεν γίνεται. Γιατί μετά, αφού γύρισε μπροστά εκεί, οι παρεμβάσεις των Τούρκων στην Κρυμαία θα είναι εντονότατες. Έχουν περίπου 200.000 Τατάρους στην περιοχή. Τατάρους κανονικούς. Ο